Με στάση εργασίας απαντούν οι νοσηλευτές στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σύστασης δύο κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού. Ο ένας κλάδος θα περιλαμβάνει τους ΠΕ και τα ΦΕ νοσηλευτές και ο δεύτερος κλάδος τους ΔΕΕ βοηθούς νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές πραγματοποίησαν στις 11 το μεσημέρι τη 5η στάση εργασίας και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Την ίδια ώρα που δίνουμε μια πρωτόγνωρη μάχη απέναντι σε μια όρατη απειλή και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής κερδίζουμε τη μάχη, την ίδια ώρα που οι πολίτες όλου του κόσμου αναγνωρίζουν τον δύσκολο αγώνα που δίνουμε και μας αποκαλούν σύγχρονους ήρωες. Έτσι να μην κατά το πρόσφατο διάστημα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου προσπαθεί να διασπάσει και να διαχωρίσει το 50% του νοσηλευτικού προσωπικού που είναι η ΔΕΕ βοηθή νοσηλευτές. Να μην ανήκουν στον ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο. Είναι μια ψυχολόγητη κίνηση που αντί να επιβραβεύσει το δύσκολο έργο μας, φέρει μια διάσπαση στο χώρο που δεν έχει προηγούμενο. Δεν νομίζουμε ότι τα χειροκροτήματα και τα μπράβο ήταν μόνο για το 50% του νοσηλευτικού προσωπικού. Όλοι οι νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕΕ, δίνουμε μαζί μια μάχη παντού. Στα επίγοντα, στις μονάδες, στα νοσηλευτικά τμήματα, παντού. Ισότιμα και με συναδελφική αλληλεγγύη. Οι ΔΕΕ βοηθοί νοσηλευτές στηρίζουμε το υγειονομικό σύστημα τουλάχιστον 40 χρόνια. Από τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι μόνο, και πιο πίσω. Δεν είναι δυνατόν το πρωί να είμαστε βοηθητικό προσωπικό και το απόγευμα και τη νύχτα να είμαστε νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να σταματήσει άμεσα τον διχασμό που θέλει να φέρει στα νοσοκομεία, στον νοσηλευτικό κόσμο. Και λέμε ναι σε έναν ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕΕ, με διακριτά καθήκοντα η κάθε κατηγορία. Και καλούμε τους βουλευτές του νομού, τον αντιπεριφερειάρχη, ακόμη και τη διοίκηση του νοσοκομείου, να πάρουν θέση πάνω στη διάσπαση και την κακοποίηση των ηρώων. Οι νοσηλευτές μεταξύ άλλων διεκδικούν την δημιουργία ενός ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες νοσηλευτών με σαφώς διακριτά επαγγελματικά, βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, όχι στην κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που υπηρετούν στα νοσοκομεία με ελαστικές μορφές εργασίας και διαρκή υποχρεωτική επιμόρφωση παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ευθύνη του Δημοσίου Συστήματος Παιδείας και Υγείας. Η διάσπαση αυτή έχει σαν σκοπό περισσότερο να δείξει, να μειώσει κατά κάποιο τρόπο τους ΔΕΕ. Μπορεί όμως αργότερα να υπάρχουν και μισθολογικά προβλήματα, να υπάρχουν και άλλες διεκδικήσεις, να βγούμε από τον κλάδο νοσηλευτών, να μην μπούμε σε βαρέα ανθυγιεινά. Μπορεί ένα σωρό άλλη σκέψη μπορεί να έχει το Υπουργείο που μας δίνει και εμείς πρέπει μετά σαν ΔΕΕ να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά. Μετά να τα διεκδικήσουμε νομικά, φαντάζομαι, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι. Ακριβώς είναι, περισσότερο είναι η διάσπαση που τους βολεύει, πιστεύουμε ότι τους βολεύει, ότι μπορούν να κάνουν κομμάτι μετά εύκολα και τους ΔΕΕ και τους ΠΕ, τα ΦΕ. Η κινητοποίηση που θα κάνουν είναι, για το επόμενο διάστημα είναι πάλι διαμαρτυρίες και έγγραφες ή ακόμα και με συγκεντρώσεις προς το Υπουργείο. Συνήθως όμως θα γίνονται περισσότερα έγγραφες γιατί είμαστε μεγάλη περιφέρεια και δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτοί που θα μπορούμε να κάνουμε είναι σαν συμβούλιο να κατεβόμαστε, να βρισκόμαστε στο περισσότερο σαν συμβούλια απ' έξω τα Υπουργεία. Και ως Έλληνες συνάδελφοι νοσηλευτές μπορούν να παρέμβουν και μπροστά.